Κύριε, Κυρίου, τέλειος, ας του έρθει η ευθυμάσια, αυτούθια, χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια, η Κύριος αιώνας των αιώνων. Κερκυραϊκά Σωματεία της Αττικής, η Ομοσπονδία των Κερκυραϊκών Σωματείων με την επωνυμία Ιωάννης Καποδίστρια, στην οποία φέρουμε με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Όλοι εμείς εδώ έχουμε τη δύναμη να σε βλέπουμε με τις ψυχής τα μάτια. Και αυτό που βλέπουμε είναι ένα γλυκύτατο χαμόγελο να ακτινοβολεί στην ευγενική σου φυσιογνωμία από την αγαλίαση για την παρουσία μας εδώ. Καθήκον όλων των Ελλήνων και όλων των φορέων της Ελλάδας είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη και να αναλύσουμε την προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια η πολιτική ζωή και όχι μόνο μέσα από την κρίση που διέρχεται έρχεται και εισπάσει στον προσανατολισμό τη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τι αξίε του κυβερνήτη, τη μνήμη του οποίου γιορτάζουμε σήμερα, για να δούμε πάλι την κατεύθυνση που πρέπει να έχουμε για να κάνουμε του Έλληνε περήφανοι, για να κάνουμε την Ελλάδα μα καλύτερη, αρκεί να ακούσουμε μόνο τι ανθρωπιστικέ αξίε του Ιωάννη Καποδίστρια. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα μνήμης της εργοδοτικού θανάτου του Ιωάννη Καποδίστρια, του μεγαλύτερου ίσως μεταρρυθμιστή που πέρασε από τη χώρα μας. Ιδιαίτερα σήμερα, που η χώρα μας έχει ανάγκη σταθερότητας και ιδιαίτερα μεταρρυθμίσεων, ο λόγος, οι αξίες και αυτά που άφησε πίσω ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι ιδιαίτερα σημαντικά ως μια παρακαταθή της μνήμης αξιών για τη σημερινή μέρα, για την αυριανή μέρα για όλους μας. Ας έχουμε όλοι λοιπόν στο μυαλό μας ότι οι αξίες του Ιωάννη Καποδίστρια σήμερα, γαρδάδες χρόνια μετά, είναι τόσο επίκαιρες που θα πρέπει να τις έχουμε μπροστά στη μνήμη μας έτσι ώστε να καταστρέψουμε τη χώρα μας σήμερα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν η συγκλονιστικότερη πολιτική φυσιογνωμία της μέτωρης Ελλάδας.
ο μεγαλύτερος υπαρκητής, ο πιο κοσμοπολίτης, ένας βαθύτατα ευρωπαϊκής και πάνω και πέρα απ' όλα ένας τέλειος με τη σημασία του όρου. Αυτό τον άνθρωπο λοιπόν πρέπει να τον τιμούμε όχι απλώς για να ελευθερούμε τους τελετές και την μνημόνια ζωή, αλλά πρέπει να τον είχε βαθιά στην καθημερινή πολιτική μας συμπεριφορά γιατί αν είστε βρένει. Ένας άνθρωπος που πίστεψε βαθιά στο εμείς και όχι στο εδώ. Και ένας άνθρωπος που πίστεψε ότι η Ελλάδα μπορεί να μεγαλουργήσει όταν λειτουργεί ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μακάρι και σήμερα αυτά τα ευρώματά του να τον κερδιστούν όλοι. Τον άκρο, αλλά και όλο την Ελλάδα, πρέπει να θυμάται και να τιμά τον πρώτο της κυβερνήσης, τον Άννα Καπαδοσκόλη. Πιο ανιδιοτελής και για τον μικρό, τον μικρό διάστημα του κυβέρνηση και πιο αποτελεσματικό, ένα πολιτικό. Με το μεγαλύτερο όραμα, το πολιτικό που κατέστασε και την τελευταία σταγόνα της δύναμης του, δεν σε παράξει. Την Ελλάδα το θέλει. Αποτελεί και το ένα παράδειγμα για μας. Για μας τους πολίτες της Ελλάδας, ώστε να ακολουθούμε τις ιδέες του και το δρόμο που θέλει. Αποδίδουμε τιμή στον πρώτο κυβερνήτη της χώρας, τον εξαίρετο παιδί της Κέρκυρας και ένα λαμπρό, το λαμπρότερο ίσως άνθρωπο, τη λαμπρότερη προσωπικότητα που βγαίνει στην ελληνική ελληνική ιστορία. Έναν οραματιστή, διανοητή, έναν άγιο της πολιτικής. Εγώ βέβαια έχω πρόσφατα στη Δήμη Σκέρδια, αυτό που θα συμμετέχω, πρέπει να πω ότι είναι συναισθηματικά φορτισμένη όλη αυτή η μέρα και οι εκδηλώσεις. Αν αναλογιστεί κανείς την προσπάθεια και τις συνθήκες μέσα στις οποίες τα παιδίστρια προσπάθησε να δημιουργήσει στην ουσία ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος και πώς, όπως λέει ένας μεγάλος διαμαρτυρητής, πολλές φορές αυτοί οι πρωτοπόροι θεωρούνται στον ένα και άλλο βαθμό επικίνδυνοι, τους βγάζουν από τη μέση και μετά λέει ο διαμαρτυρητής ότι τους κάνουμε αγάλματα, ακίνδυνα, τους προσκυνάμε, τους λατρεύουμε. Είναι μια ιστορία που μπορεί και πρέπει να παραδειγματίζει και να μας οδηγεί σε βαθύ συλλογισμό για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ποιες ήταν οι σπόρες που έστειλε ο πρόσφυγος, τι θερίζουμε σήμερα, τι μεταξελίξεις και τι μεταλλάξεις είχε η ελληνική πολιτική ζωή. Νομίζω ότι είναι μια μέρα μήνυσης και συλλογισμού, θα έλεγα, για το για τη σημερινή κατάσταση. Από το Δήμαρχο Ναυπλίου, κύριο Δημήτριο Κοστούρο.
Τέλος, καλετής.